Λίγες ώρες πριν αναχωρήσει για το Λονδίνο για να μιλήσει σε εκδήλωση για την αριστερά ως προσκεκλημένος στο London School of Economics, ο Στέφανος Κασελάκης βρέθηκε στην περιοχή του Ψηρή, όπου είχε συνάντηση με το Προεδρείο της Νεολαίας του κόμματος και με τον πρώην μπασκεμπολίστα Νίκο Παπά, ο οποίος θα είναι υποψήφιος στις προκριματικές εκλογές του ΣΥΡΙΖΑ για μια θέση στο ευρωψηφοδέλτιο του κόμματος. Την ίδια ώρα, ευνηδιασμός φαίνεται να επικρατεί στους κόλπους του ΣΥΡΙΖΑ με αφορμή το ερωτηματολόγιο σε μορφή δημοψηφίσματος στην πλατφόρμα iSYRIZA, που θέτει ζητήματα για τη δομή, την πολιτική ταυτότητα, ακόμα και για ενδεχόμενη αλλαγή του ονόματος και του συμβόλου του κόμματος. Η πρώτη σκληρή αντίδραση ήρθε από τη βουλευτή Όλγα Γεροβασίλη, που άδειασε τον πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ. Το ελάχιστο που υποχρεούμαι να πράξω μετά από όλα αυτά είναι να ζητήσω άμεσα την έκτακτη σύγκληση των καθοδηγητικών οργάνων του κόμματος, δηλαδή της Πολιτικής Γραμματείας και της Κεντρικής Επιτροπής, πριν τη σύγκληση του συνεδρίου. Πριν δηλαδή αυτό εξελιχθεί de facto σε συνέδριο διάλυσης του κόμματος που ο Αλέξης Τσίπρας έφερε στη διακυβέρνηση του τόπου και το οποίο παρέδωσε στο διάδοχό του στη θέση της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Θέση υπέρ του Στέφανου Κασελάκη και με εχμές σε όσους αντιδρούν παίρνει Θεοδώρα Τζάκρη. Στην προσπάθεια της αναζωογόνησης του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία δεν θα διστάσουμε να καινοτομήσουμε, να καταρρύψουμε δόγματα, να αλλάξουμε ίδιοι, να ανατρέψουμε ιεραρχίες, να καταβάλουμε το κόστος, να σταθούμε αντάξιοι των περιστάσεων, γιατί ποτέ δεν επαρκούσε στην ιστορία η απλή εναλλαγή προσώπων. Κάνω λοιπόν έκκληση προς όλες και όλους. Ας μην εμποδίζουμε τη συζήτηση να μπει στην ουσία. Δεν υπάρχουν βλάσφημα ερωτήματα που εξαιρούνται. Δεν απομένει άλλος χώρος για διαδικαστικές ενστάσεις, ούτε χωράνε στην κρίσιμη στιγμή φιλοδοξίες αρχηγίσκων. Άμεση ήταν η απάντηση της Κομουνδούρου σε σχέση όμως με το ερωτηματολόγιο και όχι όπως αναφέρουν στην ανακοίνωση της Όλγας Γεροβασίλη. Τα όσα περιέχονται στο ερωτηματολόγιο δεν αποτελούν θέμα που θα συζητηθεί στο συνέδριο του ΣΥΡΙΖΑ. Είναι ένα ερωτηματολόγιο, το δεύτερο που έχει υποβληθεί στα μέλη. Στο συνέδριο θα συζητηθούν μόνο τα κείμενα που έχει εγκρίνει η Επιτροπή Θέσεων. Αποστάσεις φαίνεται να παίρνει από την πρωτοβουλία Κασελάκη ο ευρωβουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ Κώστας Σερβανίτης. Είναι αριστερά ή κεντροαριστερά ο ΣΥΡΙΖΑ? Τι θα γράφατε σε αυτή την πλατφόρμα εσείς? Έχουμε σε ένα κόμμα που είναι το κόμμα της αριστεράς και έχει συγκεκριμένα σύμβουλα που είναι το αστέρι και οι σημαίες του. Δέχεστε αυτές τις πρωτοβουλίες, Κασελάκη, κύριε Βαρνίτη? Τόσες και άλλες τόσες μπορεί να πάρει ο πρόεδρος του κόμματος. Το θέμα είναι τι αποφασίζει το συνέδριο. Να σας πω κάτι. Το συνέδριο είναι το ανώτατο όργανο. Με το ΣΥΡΙΖΑ δεν πλήττει. Την άποψή μου συγκεκριμένη. Εγώ, για μένα δεν υπάρχει κέντρο αριστερά, όπως δεν υπάρχει και κέντρο δεξιά. Αυτές οι πολιτικές σούπες. Οι οποίες οδηγούν σε αδιέξοδα και φυσικά οδηγούν σε μια κατάσταση η οποία. Όλοι μας ίδιοι. Σε γραμμή Γεροβασίλη και ο Χρήστος Πύρτζης, αλλά και ο πρώην γραμματέας του κόμματος Πάνος Ρήγας. Προφανώς συμφωνώ με την κυρία Γεροβασίλη. Όταν ο πρόεδρος ενός κόμματος δεν γνωρίζει ποιες είναι οι διαδικασίες που ο ίδιος ηγήθηκε στο κόμμα, κάτι δεν πάει καλά. Άρα ο ΣΥΡΙΖΑ προφανώς πρέπει να κάνει πολύ μεγάλες αλλαγές. Ναι. Αλλά όχι στην κατεύθυνση του ερωτηματολογίου. Ναι. Στην κατεύθυνση να ανακτήσει τη σοβαρότητα που έχει χάσει τους τελευταίους μήνες. Η εμφάνιση ενός ερωτηματολογίου για ταυτοτικά ζητήματα που αποτελούν θέματα συνεδρίου, χωρίς να γνωρίζει ως μέλος της πολιτικής γραμματείας την ανάγκη και σκοπιμότητα, αυτοβούλος από τον πρόεδρο, δεν συμβάλλει στη συλλογική μάχη που έχουμε να δώσουμε. Ο πρόεδρος οφείλει άμεσα να πάρει πρωτοβουλία για συνεννόηση. Καρφιά και από το πρώην στέλεχος του κόμματος και είναι επικεφαλής της Νέας Αριστεράς, Αλέξη Χαρίτση. Οι τελευταίες εξελίξεις δείχνουν ότι και η απόφαση την οποία πήραμε να αποχωρήσουμε από το ΣΥΡΙΖΑ, η οποία ήταν μια πράξη ευθύνης, ήταν μια απόφαση απολύτως ορθή. Γιατί αυτό το οποίο συμβαίνει σήμερα στον ΣΥΡΙΖΑ, με ευθύνη της ηγεσίας του και της ηγετικής του ομάδας, είναι ένας συνεχής εκφυλισμός αυτού του πολιτικού χώρου.